Στα ίδια ή ελαφρώ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Φεβρουάριο, διαμορφώνονται τα τιμολόγια ρεύματο για το Μάρτιο από την πλειονότητα των προμηθευτών, ακολουθώντα την πτώση βέβαια των τιμών του φυσικού αερίου. Όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, θα υπάρχει και επιδότηση για του λογαριασμού, επανέλαβε μιλώντα στον Σκάι ο Υπουργό Ενέργεια. Ξεφουσκώνουν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματο στην Ελλάδα, ακολουθώντα τη βουτιά των τιμών του φυσικού αερίου, με την κρατική επιδότηση να διατηρείται, αλλά με μειωμένα ποσά. Η ανακοίνωση 9,5 λεπτά, όταν τον προηγούμενο, να θυμίσω, Σεπτέμβριο, είχε φτάσει περίπου τα 80 λεπτά. Yes. Τότε επιδοτήσαμε σε ένα μήνα μόνο επιδοτήσαμε τους λογαριασμούς με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ επαναλαμβάνω σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανίσαμε σε ένα μήνα για να συλλέξουμε του λογαριασμού του προηγούμενου Σεπτεμβρίου. Αυτό τον προηγούμενο μήνα δαπανίσαμε περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ και αναλογικά αύριο ή μεθαύριο θα ανακοινώσουμε και τι επιδοτήσει για τον επόμενο μήνα. Αυτό να το δούμε στην πράξη. Ό,τι μειώνεται είναι καλό για τον κόσμο το πολύ. Πρακτικά το κράτο προσαρμόζει κάθε μήνα τι επιδοτήσει ώστε οι τελικέ τιμέ για τον καταναλωτή να παραμένουν στα 16 με 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Μακάρι να μειωθούν γενικώ, όχι μόνο στη Μαρτίου και μετά να έχουμε πάλι αυξήσει. Τα τιμολόγια αμαρτίου αντικατοπτρίζουν τη μείωση των διεθνών τιμών στο φυσικό αέριο, γεγονό που δίνει μια ανάσα αισιοδοξία στου καταναλωτέ. Ό,τι έρχεται στον νοικοκυριό είναι ευχάριστο. Βέβαια, δεν μπορούμε να ζήσουμε με επιδόματα ούτε να συνεχίσουμε να είμαστε με επιδόματα. Οι τιμέ του φυσικού αερίου έχουν επιστρέψει πλέον στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2021. Στο μεσοδιάστημα, έκαναν άλμα έω και τα 340 ευρώ το περασμένο Αύγουστο για να υποχωρήσουν σταδιακά στα 220 ευρώ τον Σεπτέμβριο, στα 66 τον Ιανουάριο και σήμερα στα 47 ευρώ αναμεγαβατόρα. Ήταν σοκ για όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα που έγινε στην Ουκρανία. Πρέπει να τελειώσει γρήγορα και να επανέλθουμε στου ρυθμού μα όπω ήταν πρώτα όλα. Άμα τελειώσει ο πόλεμο, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά, εφόσον ο πόλεμο συνεχίζεται, υπάρχουν όλα τα δεδομένα. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντω πω οι επιδοτήσει θα συνεχιστούν όσο χρειάζεται.